Κυρίες και κύριοι, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαδικασία μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νέο ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα θα δώσει αύριο στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ο Αλέξης Τσίπρας. Η απόφαση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανοίξει το κόμμα στο λαό είναι δεδομένη και ως εκ τούτου η αυριανή συνεδρίαση στην Κουμουνδούρο έχει μεγάλη σημασία, καθώς επί της ουσίας θα σηματοδοτήσει την έναρξη του εσωκομματικού διαλόγου. Εν τω μεταξύ, παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρέσχει απόλυτη στήριξη στον Πάνο Σκουρλέτη, επιφορτίζοντάς τον μάλιστα και με το καθήκον να οδηγήσει το κόμμα στο επόμενο συνέδριό του, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέλειψε χθες να στείλει μηνύματα με εσωκομματικούς αποδέκτες με συνέντευξή του. Όλα αυτά θα συζητήσουμε τώρα εδώ με τον Κώστα Πουλακίδα, που έχει και όλο το ρεπορτάζ. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η πρώτη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, είναι προγραμματισμένη για αύριο το μεσημέρι στη μία. Το θέμα είναι ένα και μοναδικό, το συνέδριο. Προφανώς θα συζητηθούν και άλλα. Δηλαδή, θα συζητηθεί και η πορεία, η προετοιμασία του κόμματος και του προέδρου του κόμματος εν ώψη της ΔΕΦ, που είναι στις 14-15 Σεπτεμβρίου. Αλλά το βασικό ζήτημα, το κύριο μενού, είναι το συνέδριο. Τι θα αποφασιστεί λοιπόν αύριο? Θα αποφασιστεί η συγκρότηση μιας κεντρικής οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου, ΚΟΕΣ που τη λένε τα αρτικόλεπτα, που λέει και το αρτικόλεπτο. Γραμματέας θα είναι αυτής της επιτροπής, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα είναι ο κύριος Κουρλέτης. Αυτό είναι κάτι που έχει ήδη αποφασιστεί στην συνεδρία, στη σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο κατοχυρώνει και το ρόλο του γραμματέα του κόμματος, ώστε να μπορεί να έχει και μια ευρύτερη απήχηση όταν θα πηγαίνει στις οργανώσεις. Στην επιτροπή αυτή του συνεδρίου θα συμμετέχει και η Προοδευτική Συμμαχία και τα στελέχη του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρόκειται να αποφασιστεί? Θα αποφασιστεί να γίνει το άνοιγμα του Μητρώου του κόμματος πριν από το συνέδριο, έτσι ώστε όσοι θέλουν να μπορούν να εγγραφούν στο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ, και να συμμετέχουν και στη διαμόρφωση των θέσεων του, κυρίως όμως και για να ψηφίζουν και για τις θεσμικές θέσεις και τις οργανωτικές θέσεις που θα έχει το νέο κόμμα. Από εκεί και πέρα, κρίσιμο και πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το οποίο έχει αποφασιστεί να δημιουργηθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα μια ηλεκτρονική πλατφόρμα επί της οποίας θα γίνονται διάφορες πολιτικές διαδικασίες, από ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα μέχρι διάλογος για τις θέσεις ή για άλλα πράγματα, δημόσιος διάλογος, ένα φόρουμ διαλόγου δηλαδή, με ηλεκτρονικό τρόπο. Ό,τι έκανε ως Βρετανός εργατικός ο Κόρμπιν. Ακριβώς. Δηλαδή. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο είχε ανατεθεί στον κύριο Χαρίτσι. Mm-hmm. Από ό,τι έχω μάθει, έχει ήδη γίνει μια πρώτη σύσκεψη. Θα μορφοποιηθεί στη συνέχεια, γιατί θα εμπλακούν και εξειδικευμένοι επιστήμονες σε αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Είναι όντως το σχέδιο αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Κόρμπιν, και έτσι ανανέωσε με εκατοντάδες χιλιάδες μέλη το εργατικό κόμμα, το οποίο ήταν ένα κόμμα το οποίο ήταν σε παρακμή οργανωτικά. Το ίδιο κάτι παρόμοιο είχαν κάνει και οι Ποδέμος στην Ισπανία και έχουν ένα πολύ ζωντανό τρόπο λειτουργίας σε αυτό. Μια και λέμε για ζωντανό τρόπο λειτουργίας, να θυμηθούμε και το πιο ζωντανό κόμμα ενός κόμματος που θέλει ένα κόμμα εξουσίας, Νεολαία. Την Παρασκευή έγινε μια συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, στην οποία ανακοινώθηκε ότι η Νεολαία θα συμμετέχει στο οργανωτικό αυτό, σε αυτή την οργανωτική προσπάθεια. Υπενθυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 31,5% στις εθνικές εκλογές και στην Νεολαία σε αυτές τις εθνικές εκλογές έχει πάρει 37%. Άρα υπάρχει ζήτημα εκεί, η υποεκπροσώπηση της Νεολαίας. Και να σου πω επίσης και κάτι τελευταίο, ότι η Νεολαία θα κάνει συνέδριο 27 με 29 Σεπτεμβρίου. Ναι. Και μάλιστα είχαν καλέσει και την τη 16χρονη Σουηδία ακτιβίστρια. Την Γκρέτα Τούνμπεργκ. Ναι, ναι, ναι. Η οποία είναι ακτιβίστρια που έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ιστορία πίεσης για τα θέματα του κλίματος και της κλιματικής αλλαγής, η οποία αυτή τη στιγμή ταξιδεύει με ιστιοφόρο για να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και γιατί πάει με ιστιοφόρο? Γιατί δεν ταξιδεύει με αεροπλάνα. Και αυτό είναι ο λόγος που δεν θα μπορέσει να παραστεί και στο φεστιβάλ της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βγαίνουν ημερομηνίες. Λοιπόν, Κώστα Πουλακίδα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και εμείς πάλι εδώ.